Μπορεί όλα τα σχέδια πολιτιστικών εκδηλώσεων να βρίσκονται στον αέρα την φετινή χρονιά λόγω του κορονοϊού, ωστόσο δεν έχει σταματήσει ο σχεδιασμός για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με το 2021 να μοιάζει τελικά ως ελπίδα επανεκκίνησης και του τουρισμού αλλά και της πολιτιστικής ζωής του τόπου. Τις προτάσεις του για τις εκδηλώσεις στην Τρίπολη έκανε ο Δήμαρχος Κώστας Τζιούμης σε τηλεδιάσκεψη με την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελλάδα 2021, Γιάννα Αγγελοπούλου. Η Τρίπολη θεωρούμε ότι δικαιωματικά θα πρέπει να έχει ένα πρωτεύοντα ρόλο στις εκδηλώσεις για το 2021. Εμείς συνεχίζουμε σαν του χρόνου να γίνουν όλα κανονικά, να έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Το 2021 για τον Δήμο Τρίπολης δεν είναι μια χρονιά μόνο εκδηλώσεων, αλλά και μια ευκαιρία για την εκ νέου τοποθέτηση της Τρίπολης στον χάρτη της διεθνούς αγοράς, το λεγόμενο rebranding. Γι' αυτό και στην πλατφόρμα που υπάρχει για την κατάθεση απόψεων, ο Δήμος έχει προτείνει μεταξύ άλλων την δημιουργία μιας δημοτικής πινακοθήκης και ενός ψηφιακού μουσείου, την ηχογράφηση του έπους της Τριπολιτσάς, την αναβάθμιση των ιστορικών μονοπατιών του Μενάλου, αλλά και την διαμόρφωση ενός αναρχητικού πάρκου στην Εστάνη. Εμείς λοιπόν κάνουμε ένα σχεδιασμό τουλάχιστον δεκαετίας και έχει να κάνει πρώτον με την αναβάθμιση, όπως είπαμε, της ονομασίας της περιοχής, αυτό που τα αγγλικά λένε rebranding, ας πούμε, αλλά και την επανατοποθέτηση, το repositioning του Δήμου μας και της περιοχής μας στο εθνικό και στο διεθνές γίγνεσθε. Στο πλαίσιο της ανάδειξης της ιστορίας του τόπου γίνονται ήδη και συνεργασίες με πανεπιστήμια της χώρας. Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Αρχιτεκτονική Σχολή της Πάτρας και το Τμήμα Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου της Χίου έχουν φτιάξει ένα μεταπτυχιακό που αφορά ακριβώς αυτό, την αναβάθμιση και την αξιοποίηση και την προβολή ιστορικών και πολιτιστικών μνημείων. Η τηλεδιάσκεψη κράτησε περίπου 30 λεπτά με την Πρόεδρο της Επιτροπής να δηλώνει πως όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν θα βρεθεί στην Τρίπολη. Ο Δήμος άλλωστε έχει κάνει μια σοβαρή προεργασία, γεγονός που βοηθά στον τελικό προγραμματισμό.